Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είστε υγιείς και να είστε στο σπίτι. Όπως είμαι και εγώ στο σπίτι και όπως πρέπει να είμαστε όλοι στο σπίτι για να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Να μην τα ξαναπώ. Φαντάζομαι ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μείνουμε σπίτι. Εγώ από εδώ, από το σπίτι μου και από τον καναπέ μου, είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή. Μου λείπεις πάρα πολύ, Γιώργο. Δεν μας εκεινέ. Να μου πεις, κάτσε λίγο τρία τέταρτα, λίγο ακόμη τρία τέταρτα. Το έχω εκτιμήσει αυτό, όπως έχω εκτιμήσει και άλλα πράγματα. Είναι η πραγματικότητα μέσα από αυτό το πώς που έχει στην πραγματική ζωή. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με τους 7 λόγους για να σηκωθείς από τον καναπέ σου και να κάνεις γυμναστική. Όπως έκανα και εγώ. Πριν από λίγο έκανα γυμναστική, παιδιά. Σε απευθεία σύνδεση με τη γυμναστριά μου, βέβαια. Αλλά ακόμη και αν δεν έχεις το γυμναστή σου, αν δεν έχεις άμεση πρόσβαση στο γυμναστή σου, για παράδειγμα, ορίστε μια πολύ ωραία λίστα για να την, να την βάλετε στο μυαλό σας και να κάνετε γυμναστική τώρα που είμαστε όλοι μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, αυτό θα συζητήσουμε. Μείνετε εδώ, φεύγουμε για ένα σύντομο break και έρχεται αμέσως τώρα TJ Stefano μαζί με MG και όπως παλιά και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Είναι το Cooler List, Home Edition, γιατί είμαι και εγώ στο σπίτι μου, όπως ελπίζω να είστε κι εσείς. Και όπως ελπίζω να είμαστε όλοι στο σπίτι και να μην αποκλίνουμε καθόλου από αυτή την πολύ σαφή οδηγία που μας έχει δοθεί, είναι η αλήθεια. Μένουμε στο σπίτι λοιπόν και ξεκινάω αυτήν εδώ την εκπομπή με τους 7 λόγους για να σηκωθείς από τον καναπέ και να κάνεις γυμναστική, όπως έκανα κι εγώ πριν από λίγο. Είχα σε απευθεία σύνδεση στη γυμναστριά μου. Σε περίπτωση που δεν έχεις πρόσβαση στο γυμναστή σου, άκου προσεκτικά τι έχω να σου πω. Γιατί ποια είναι η πραγματικότητα, παιδιά, και το συνειδητοποιώ και εγώ τώρα. Τώρα, αυτές τις μέρες που είμαι αποκλειστικά στο σπίτι, συνειδητοποιώ πόσες ώρες έχει η μέρα. Και είναι πραγματικά πολλές. Άκου τώρα. Και από όλες αυτές τις ώρες της ημέρας, μπορείς να ξεκλέψεις έστω και ένα μισάωρο για να κάνεις κάτι, έστω και λίγο, μια γυμναστικούλα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν βγούμε από την καραντίνα θα είμαστε ακόμη πιο κοντά στο καλοκαίρι. Το θέλεις αυτό? Θέλεις να σε βρει το καλοκαίρι έτσι όπως πρέπει να σε βρει? Είμαι σίγουρη ότι θέλεις, γι' αυτό άκου πάρα πολύ καλά τι έχω να σου πω. Νούμερο 1. Καλή διατήρηση των οργάνων σου είναι στο νούμερο 1. Η καρδιά δυναμώνει όπως και οι πνεύμονες και να ξέρεις, λέει, πως δεν αρκεί μόνο η καλή διατροφή για να διατηρήσεις την καλή υγεία του οργανισμού σου. Ο συνδυασμός είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Οπότε να ξέρεις ότι αν γυμναστείς, διατηρείς και τον οργανισμό σου σε ένα πολύ σωστό και καλό επίπεδο. Νούμερο 2. Τα αθλητικά ρούχα. Όσο παράξενο και αν σου φαίνεται, σε λίγο τα αθλητικά ρούχα θα αποτελούν ένα πολύ καλό επιχείρημα για να βγάλεις τις πιτζάμες σου που φοράς όλη την ημέρα. Πάρα πολύ αλήθεια. Και να ξετάψεις φόρμες, κολόν και μπουστάκια που θα φορούσες μόνο αν είσαι super fit. Οπότε και αυτός είναι ένας λόγος να βγάλεις λίγο από την δουλάπα τα γυμναστηριακά σου. Εγώ πάλι καλά, έχουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή και σηκώθηκα, ντύθηκα λίγο, ετοιμάστηκα, έβαλα ένα τσίκι eyeliner. Δηλαδή πραγματικά, νιώθω στο τέλος, νιώθω σαν άρρωστη. Νούμερο 3. Η αλλαγή στο σώμα σου. Όσο μένεις στο σπίτι χωρίς να κινείσαι, μέρα με τη μέρα θα αισθάνεσαι ότι παχαίνεις. Γιατί, ποια είναι η πραγματικότητα, όταν είσαι στο σπίτι, η πρόσβαση στο ψυγείο είναι τίποτα. Ένα βήμα μακριά σου. Και επίσης, επειδή τρομοκρατηθήκαμε όλοι στην αρχή της καραντίνας και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και γεμίσαμε τα ψυγεία, έχουμε διάφορες γλυκουδιές μέσα στο ψυγείο. Πώς γίνεται όταν είσαι στο σπίτι να πεινάς κάθε μισή ώρα? Εξηγήστε το μου αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται, ενώ όταν είσαι έξω και τρέχεις όλη μέρα, μπορεί να ξεχάσει και να φας. Δεν έχει συμβεί σε μένα. Αποδιηγήσεις. Αλλά θέλω να σου πω, όταν είσαι στο σπίτι, κάπως η αλήθεια είναι ότι ανοίγει και λίγο η όρεξη. Οπότε, αντί να κάνεις, λέει, έλξεις με την πόρτα του ψυγείου. Εντάξει, μπορεί να είναι και γυμναστική αυτό τώρα που το σκέφτομαι. Ξεκίνα τους κυλιακούς στο σαλόνι και δες το σώμα σου να γίνεται όπως τον ονειρεύεσαι. Και ακούστε να σας πω, παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μία λίστα στο Spotify, Mad Top Hits, την οποία την αναζητάτε. Και εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα international και ελληνικά hits για να τα απολαύσετε και να σας κρατήσουν πολύ ωραία παρέα σε περίπτωση που κάνετε γυμναστική. Επίσης, μπορείτε να συντονιστείτε στο Mad Radio 106,2. Γιατί οι εκπομπές μας συνεχίζονται κανονικά και τις ηχογραφούμε από εδώ από το σπίτι μας. Και κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να μας ακούσετε και από το YouTube. Πληκτρολογείτε στο YouTube Mad Radio και μας ακούτε και από εκεί live. Δηλαδή, μπορείτε να συνδυάσετε γυμναστική με μουσική και να σας κρατήσουν πολύ ωραία παρέα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα μέσα στο YouTube με ασκήσεις γυμναστικής που είναι πάρα πολύ εύκολες να τις ακολουθήσετε.
όσο βρίσκεστε μέσα στο σπίτι. Οπότε κάντε και αυτό το Google Search, YouTube Search. Νούμερο 4 είναι ο ύπνος, παιδιά. Από τη στιγμή που είσαι όλη μέρα στο σπίτι και δεν κουράζεσαι και πολύ, είναι πολύ πιθανό να πέσεις στην παγίδα της αϊπνίας. Η γυμναστική είναι κουραστική, αλλά βοηθάει σημαντικά στον καλό ύπνο, επειδή το σώμα ξεσπά και πλέον δεν απαιτεί ύπνο. Και κάποια στιγμή, επειδή θα την αναζητήσετε τη γυμναστική, πόσο να καθίσεις στον καναπέ, κάποια στιγμή θα θες να σηκωθείς, να τεντωθείς, να ξεπιαστείς. Μην την αμελήσεις τη γυμναστική τώρα που είσαι μέσα στο σπίτι, μην αφαιθείς, γιατί μετά θα το μετανιώσεις. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, δεν ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο break. Να σας πω πριν πάμε στο break ότι, κορίτσια, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε online shopping και εγώ θα σας προτείνω να μπείτε στο skourascosmetics.gr, όπου είναι το site με τα αγαπημένα μας προϊόντα από την Wet n Wild, που έχει να μας προτείνει τα καλύτερα πάντοτε. Έχετε άπλετο χρόνο τώρα να κάνετε, να ψάξετε τα αγαπημένα σας προϊόντα, να ψωνίσετε και να πάρετε ό,τι ακριβώς χρειάζεται μία κοπέλα για να έχει στο νεσεσέρ της, γιατί τώρα μπορεί να μην σας είναι χρήσιμο που είστε μέσα στο σπίτι. Όταν θα βγείτε όμως έξω από το σπίτι, τουλάχιστον θα είστε προετοιμασμένες. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για το Makeup Remover Micellar Cleansing Water, που είναι ένα πολυχρηστικό ξεβαφτικό διάλειμμα τα μακιγιάζ από την Wet n Wild, με ασυναγόνιστα αποτελέσματα και απαλώς την επιδερμίδα. Το διάλειμμα δρά με δύο τρόπους, το έλαιο ελκύει και απομακρύνει το μακιγιάζ, ενώ το μείγμα νερού καθαρίζει απαλά και καταπραίνει και ανανεώνει την επιδερμίδα. Αυτή είναι έτσι πολύ ωραίο, πολύ ωραία αίσθηση στο δέρμα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, ξεβάφει πάρα πολύ γρήγορα και η τιμή του είναι ασυναγώνιστη, όπως και σε όλα τα προϊόντα που θα βρείτε μέσα στο skourascosmetics.gr της Wet n Wild. Γι' αυτό μπείτε να το τσεκάρετε το συγκεκριμένο νερό και θα με θυμηθείτε. Αυτά. Φεύγουμε σε σύντομο break, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη λίστα μας. Αμέσως τώρα έρχεται και η Στεφανία με το Supergirl και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, γεια σας, καλό απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στο MAD TV. Είναι το Cooler List Home Edition, γιατί είμαι και εγώ στο σπίτι μου, όπως είστε και εσείς στο σπίτι σας. Και μιλάμε για τους 7 λόγους που πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ σου, να αφήσεις τον υπολογιστή και το κινητό στην άκρη και το Netflix και να καθίσεις να κάνεις λίγη γυμναστική, τέλος πάντων. Είχαμε μείνει στο νούμερο 4 που είναι ο ύπνος, γιατί η γυμναστική που κάνεις μέσα στο σπίτι θα σε βοηθήσει και στον ύπνο. Γιατί μπορεί τώρα που είσαι στο σπίτι να πέσει στην παγίδα της αϊπνίας, όπως είπαμε και πριν. Ο ύπνος θα σε βοηθήσει. Νούμερο 5. Η γυμναστική βοηθάει στην ψυχική σου υγεία. Και είναι σημαντικό αυτό. Η γυμναστική είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας και μάλιστα είναι πιο εύκολος τρόπος. Με τις ασκήσεις που κάνεις, διοικητεύεις ενέργεια εκεί και μάλιστα διοικητεύεις την αρνητική ενέργεια. Και κάπως έτσι μπορείς να χαλαρώσεις ψυχικά. Ίσως να είναι και ο πιο σημαντικός λόγος του να κάνεις γυμναστική όσο είσαι μέσα στο σπίτι. Και σκέφτεσαι, αγχώνεσαι. Ξέδωσε με γυμναστική. Νούμερο 6, φυσική κατάσταση. Αν έκανες ένα σκούπισμα σφουγγάρισμα και ένιωσες σαν να είσαι στο γυμναστήριο 8 ώρες, τότε ήρθε η ώρα να φτιάξεις τη φυσική σου κατάσταση. Αν δεις δηλαδή ότι σηκώνεσαι από τον καναπέ να πας μέχρι την κουζίνα να μαγειρεύσεις και κουράζεσαι, κάνε γυμναστική. Κάτι σημαίνει αυτό. Η γυμναστική θα σε κάνει να συνειδητοποιήσεις πως κάποια πράγματα θα γίνονται πιο εύκολα πλέον και δεν θα βαρυγκωμάς. Και νούμερο 7, δεν χρειάζεται να πας στο γυμναστήριο. Γιατί τα γυμναστήρια έχουν κλείσει. Από αυτή την άποψη. Όχι, δεν θα χρειαστεί να ξαναπάς ποτέ στη ζωή σου γυμναστήριο, αν κάνεις γυμναστική στο σπίτι. Αλλά τώρα που είναι κλειστά τα γυμναστήρια, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να διατηρηθείς σε φόρμα γενικότερα και μπορείς να κάνεις ασκήσεις στο σπίτι σου και να υδρώσεις κανονικά, να κάψεις θερμίδες και να νιώσεις έτσι όλη αυτή την ενέργεια που νιώθεις όταν κάνεις και εκτελείς ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Όπως έπαθα και εγώ πριν, που ίδρωσα κανονικά μέσα στο σπίτι μου. Δεν το πίστευα. Έκανα κανονική γυμναστική, γιατί μου είχε λείψει. Αυτή είναι η λίστα μας. Ελπίζω κάπως να σας μπριζώσω συσταγωγικά και να σας να σας παρακινήσω να κάνετε γυμναστική μέσα στο σπίτι, γιατί καλά όλα τα άλλα, καλή εξάπλα, καλός ο ύπνος, αλλά κάπως πρέπει να διατηρηθούμε κιόλας, παιδιά, σε φόρμα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν η λίστα μας. Φεύγουμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τη νέα επιτυχία του FY, Just Like Me. Πριν περάσουμε όμως στη συγκεκριμένη επιτυχία, να σας πω λίγο και να απευθυνθώ σε εσάς που είστε νέοι και πτυχιούχοι. Υπάρχει εκεί έξω ένα πρόγραμμα που σας αφορά πάρα πολύ. Γιατί καταλαβαίνω ότι αν έχεις πάρει τώρα το πτυχίο σου, σίγουρα έχεις οδέψει χρόνο, κόπο, έχεις κλάψει, έχεις
επένδυσες χρόνο και γενικότερα έκανες τις θυσίες σου. Τις θυσίες σου αυτές τις αναγνωρίζει η Τράπεζα Πειραιώς και να ξέρετε ότι στηρίζει την επένδυση που κάνατε στο μέλλον σας μέσα από το νέο κύκλο του Project Future, το οποίο σε συνεργασία με το Regeneration Academy συνδέει την εξειδικευμένη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και μάλιστα φέτος θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης για πρώτη φορά. Αν είσαι νέος και πτυχιούχος λοιπόν, μπες στο projectfuture.gr. Εκεί θα δηλώσεις συμμετοχή, εκεί θα μάθεις περισσότερες πληροφορίες για να εκπαιδευτείς στους πιο βασικούς και δημοφιλείς πυλώνες εξειδίκευσης, αλλά εκεί πέρα θα σε βοηθήσουν και να εργαστείς με εξάμηνη σύμβαση, παρακαλώ πολύ, σε συνεργαζόμενες εταιρείες και σε εταιρείες που σε ενδιαφέρουν και μάλιστα το να ξεκινήσεις κάπως έτσι με εξάμηνη σύμβαση, καταλαβαίνεις ότι μετά είναι λίγο στο χέρι σου. Είναι κατά πόσο θα το δουλέψεις εσύ, κατά πόσο θα αρπάξεις αυτή την ευκαιρία και μετά είναι στο χέρι σου να παραμείνεις και να δουλεύεις στην εταιρεία την οποία σε διάλεξε και τη διάλεξες. projectfuture.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Είναι μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς που στέκεται και στηρίζει τους νέους και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε μην πελαγώνετε αν έχετε ένα χαρτί στο χέρι σας και ένα πτυχίο και δεν ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα σας και πώς πρέπει να κινηθείτε. projectfuture.gr. Φεύγουμε αμέσως τώρα, όπως σας είπα, για break. FY, just like me, και επιστρέφουμε. Προβληματισμό, ατάκα της ημέρας και αυτά. Επιστρέψαμε. Καλό σας απόγευμα. Είναι το Cooler List Home Edition. Γιατί αυτό συμβαίνει μέσα από τον καναπέ μου και μέσα από το σπίτι μου. Μένω και εγώ σπίτι. Όπως σας είπα και πριν, δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ ή να ακούσετε από μένα ξανά γιατί πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Ελπίζω να το έχετε εμπεδώσει όλοι. Και συνεχίζω την εκπομπή. Και Ανδρέα, ρίξε λίγο την ατάκα της ημέρας. Πάρα πολύ εύστοχο. Ζούμε θέματα πανελληνίων εξετάσεων ιστορίας του 2150. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που ζούμε τώρα, κάποια στιγμή, οι επόμενες γενιές θα τα διαβάζουν στο βιβλίο της ιστορίας τους. Δεν είναι απίστευτο. Αυτό που ζούμε είναι κάπως... Το έχετε συνειδητοποιήσει. Εγώ όχι πάρα πολύ. Νιώθω ότι παίζω σε ταινία και θα εμφανιστεί ο Will Smith από μία μεριά, θα αρχίσει να τρέχει, να ψάχνει το αντίδοτο στον ιό και τέτοια πράγματα. Τι ζούμε! Εν πάση περιπτώσει, όντως θα έχουμε να διηγούμαστε τουλάχιστον στα παιδιά μας. Ειδικά εμείς, αυτή η γενιά, έχουμε να διηγηθούμε κορονοϊό, capital controls, ανεργία, δεν ξέρω κι εγώ τι, δημοψήφισμα. Έχουμε να λέμε ιστορίες πολλές στα παιδιά μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο προβληματισμό της ημέρας. Τι λέτε? Να πάμε. Ρωτώ και απαντώ μόνο. Έτσι κάναμε στο σπίτι. Τι να κάνω? Προβληματισμός. Τώρα που δεν μπορούμε να βρεθούμε, επιτρέπετε να το χωρίσω με μήνυμα? Ή πρέπει και πάλι να κάνω βιντεοκλήση ή να περιμένω να βγούμε από την καραντίνα? Help. Θέλεις τόσο πολύ να χωρίσεις? Μην ρωτήσω εδώ. Για να μην μπορείς να περιμένεις την καραντίνα. Κοίτα, θα σου πω λίγο κάτι. Τώρα και να χωρίσεις από μήνυμα δικαιολογείται. Κατά πολλές συνθήκες δεν δικαιολογείται. Βέβαια, σκέψου ότι οι άνθρωποι χωρίζουν με μήνυμα και πριν την καραντίνα. Δηλαδή, τώρα έχεις και ένα λίγο παραπάνω. Να χωρίσεις με βιντεοκλήση το θεωρώ πάρα πολύ άβολο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Να το σηκώσει ο άλλος και να του πεις μισό λεπτάκι λίγο να βρω το πλάνο μου. Okay. Ξέρεις τι να σου πω? Νιώθω ότι θέλω να χωρίσω. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό είναι λίγο πιο άβολο. Στείλε μήνυμα. Εάν δεν μπορείς να περιμένεις, αν πήγε τόσο πολύ, αν μπορείς να περιμένεις λίγο, βρε παιδάκι μου, κάνε λίγο υπομονή. Σε 10 κάτι μέρες θα βγούμε από το σπίτι μας. Να μου πεις τώρα, μπορεί να πιέζεσαι και να σε παίρνει τηλέφωνα και να στέλνει μήνυμα και να μην της απαντήσεις. Ζόρικο. Αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, στο τέλος της ημέρας. Δεν χρειάζεται να καταπιεζόμαστε για τίποτα σε αυτή τη ζωή. Βλέπετε τι γίνεται εκεί έξω, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πόσο περίεργα, πόσο μικροί είμαστε σε όλα και πόσο πρέπει να ευχαριστιόμαστε τη ζωή και τα πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή τώρα, καθίστε λίγο σκεφτείτε πόσα πράγματα δεν εκτιμούσατε και ξαφνικά τα εκτιμάτε και σας λείπουν, ακόμη και μια αγκαλιά που δεν μπορείτε να κάνετε σε κάποιον φίλο σας. Οπότε μην καταπιέζεσαι για τίποτα. Δεν νιώθεις άλλο ότι θες να είσαι σε αυτή τη σχέση, να το πεις. Ακόμη και με μήνυμα. Από το να καταπιέζεσαι και να πιέζεσαι. Αυτά είχα να σας πω.
αυτά τα λίγα να κάνω ένα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνήμα στην καμπάνια του MAD TV. Stay home, hashtag stay home, γιατί σας δίνουμε πολύ ωραίες προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι σε περίπτωση που έχετε στερέψει και δεν ξέρετε. Δεν ξέρω, χορέψατε, τραγουδήσατε, κάνατε κολοτούμπες, κάνατε γυμναστική, είδατε ταινίες, στερέψατε, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Μπείτε στο YouTube και ανακαλύψτε την καμπάνια μας Stay Home και θα πάρετε πολύ ωραίες ιδέες. Αυτά από εμένα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7. Stay home, stay healthy, stay safe και φροντίστε τον εαυτό σας, τους γύρω σας. Περάστε υπέροχα και υπέροχα. Περάστε όμορφο χρόνο δημιουργικό μέσα στο σπίτι σας και εμείς τα λέμε την Δευτέρα στις 7. Εδώ στο MAD TV. Φιλιά πολλά. Όχι εδώ, εδώ στο MAD TV. Εκεί στο MAD TV. Φιλιά πολλά. Γεια σας.